Κύριε Βλάδο, μας είπατε πολλά και σημαντικά. Εγώ κρατώ την πρόβλεψή σας για ύφεση του 10% που την είχατε πει εξ αρχής και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται, κατά εκεί πάμε. Και ναι, κρατώ και την εκτίμησή σας για το ΕΛ, διότι... Με συγχωρείτε για τη διακοπή, ναι. Με βάση τις εξελίξεις έως σήμερα. Οι προβλέψεις οι οποίες κάνουμε, πάντα. Γιατί μπορεί να είναι και χειρότερα. Γιατί μπορεί να έρθει ένα νέο lockdown και να ανατρέψει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Έτσι, και εκεί πέρα έχουν διαλύσει όλα. Και δώστε μου την ευκαιρία παρενθετικά να σας πω, ναι, ότι σίγουρα το υγειονομικό κομμάτι δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, αλλά ας κοιτάζουμε και την άλλη πλευρά. Το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου lockdown δεν θα αφήνει την ευκαιρία στο μέλλον να έχουμε σύστημα υγείας. Δηλαδή να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν δεν έχεις οικονομία, δεν έχεις υγεία. Ας μην κρέφουμε αυτές αυταπάτες. Σωστά. Λοιπόν, αν δεν σωθεί η οικονομία μας. Αλλά μου είπατε για την εξέλιξη τύπου L. Σας διέκοψα, με συγχωρείτε. Ναι, όχι. Απλά έλεγα ότι είναι λίγο πιο παράτολμος ως εκτίμηση, γιατί δεν το έχουμε ακούσει. Για πολλές περιοχές, αγαπητοί μου, δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή, περιοχές οι οποίες ζούσαν στην Ελλάδα σήμερα σχεδόν αποκλειστικά από έναν εύκολο επιφανειακό τουρισμό, μην περιμένετε αυτές οι περιοχές να ξανααποκτήσουν αυτόν τον τουρισμό που είχαν. Μάλιστα. Δεν πρόκειται δηλαδή να υποκατασταθεί η παλιά, ας το πούμε, να το πω ακραία, η παλιά παράγκα, ας πούμε, που παρήχε τουρισμό χωρίς καμία υγειονομική πρόβλεψη με μια νέα παράγκα. Δεν πρόκειται ο τουρίστας πλέον ο διεθνής να πάει σε παράγκα που βάζει σε κίνηση. Θα πρέπει να υποκατασταθεί από μια άλλη από δραστηριότητα. Όχι κατά ανάγκη στον χώρο του τουρισμού. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ένα θα σας πω που έχει τεράστια σημασία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εντονότατης κρίσης, πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλές περιοχές μέσα σε αυτές τις χώρες έχουν βρει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειδικά οτιδήποτε αφορά την τηλεεργασία, οτιδήποτε αφορά την παροχή υπηρεσιών από απόσταση, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βέβαια προϋποθέτουν ένα σχετικά υψηλό τεχνογνωστικό δυναμικό, που δεν λείπει όμως από τους ανθρώπους της οικονομίας μας. Έτσι. Όλες αυτές οι ευκαιρίες ανάπτυξης, γιατί να πηγαίνουν χαμένες για τη χώρα μας. Έτσι, πρέπει να υπάρξει μια σωστή στρατηγική. Σωστή στρατηγική που, προσέξτε, δεν χρειάζεται να είναι κρατικοκεντρική. Δεν θα τα περιμένουμε όλα να τα κάνει το κράτος. Δεν λέω κάτι τέτοιο πουδενή. Το κράτος το μόνο που μπορεί να κάνει να δημιουργήσει. Θα δώσει τις κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα θα προσαρμοστούμε όλοι. Και απλούς μηχανισμούς, λιτούς μηχανισμούς συντονισμού των προσπαθειών, έτσι ώστε να μπορεί να μπει τον γκολ. Ξέρετε, λοιπόν, ο προπονητής δεν μπαίνει μες στο γήπεδο. Ο προπονητής δίνει απλά και μόνο κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες οδηγίες και οι ποδοσφαιριστές παίζουν. Οι ποδοσφαιριστές είναι οι επιχειρήσεις μας και τα πανεπιστήμια μας.